Μετά από διακοπή μιας ώρας, η ψηφοφορία επανήρχισε κανονικά στη μία μετά μεσημβρίας ακριβώς. Με την ευκαιρία της επανέναρξης της ψηφοφορίας ως Γενικός Εύφορος Εκλογών, καλώ εκ νέου όλες και όλους τους εκλογείς, όπως προσέλθουν υπεύθυνα στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, για να εκλέξουν τα άτομα που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επόμενη πενταετία, καθώς και τα άτομα που θα ηγηθούν της τοπικής αυτοδιοίκησης που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών εν ώψη της μεγάλης μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιωάννη, είναι σε εξέλιξη δηλώσεις του Εύφορου Εκλογών εν ώψη της επανέναρξης της ψηφοφορίας. Εάν κάποιος Ευρωπαίος πολίτης είναι σε δύο, έχει ταυτότητα τόσο ελληνική όσο και κυπριακή ή της χώρας του, τότε θα μπορούσε να ψηφίσει και με επιστολική ψήφο στην Ελλάδα και να ψηφίσει και εδώ στην Κύπρο. Εάν όμως είχε μόνο ελληνική ταυτότητα και όχι κυπριακή, με βάση την νομοθεσία μπορεί να ψηφίσει μόνο σε μία από τις εκλογές. Αυτό έχει γίνει δημόσια καταγγελία από κάποιον νυν και υποψήφιο δήμαρχο. Δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον επίσημη καταγγελία κοντά μας. Έχω ενημερωθεί και εγώ όμως ότι είναι μια καταγγελία η οποία υποβλήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά αυτά. Όπως δήλωσα και στις 12 το μεσημέρι, αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούν να επισκιάσουν το ομαλό κλίμα που επικρατεί σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Ελάχιστα περιστατικά και ελάχιστες καταγγελίες έχουμε και εύχομαι και ξανακαλώ τον κόσμο να έρθει, να ψηφίσει στα εκλογικά του κέντρα, να μην περιμένει στις 5.30 ώρα, γιατί θα πιθανόν να δημιουργηθούν ουρές. Τώρα είναι ανοιχτές οι κάλπες, όσοι δεν έχουν ψηφίσει, να πάνε στο εκλογικό τους κέντρο, μόνο με την ταυτότητα τους, μόνο η ταυτότητα τους είναι αρκετή, ή και το εκλογικό τους βιβλιάριο, για να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα. Κύριε Ηλία, είμαστε στο 25,4%. Ποιος είναι ο μαγικός αριθμός που σας άφηνε ικανοποιημένους? Έχω δηλώσει και προηγουμένως ότι ένα ποσοστό το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 60% θα ήταν ικανοποιητικό ποσοστό. Και πάντοτε αναφέρουμε στο ποσοστό χωρίς τον υπολογισμό των Τουρκοκυπρίων που ψηφίζουν για τις ευρωεκλογές, γιατί αντιλαμβάνεστε και με βάση τις προηγούμενες εκλογές, αυτό το ποσοστό των Τουρκοκυπρίων είναι αρκετά χαμηλό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.